Παρασκευή, η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας. Wow! Και τι δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Να βγούμε έξω, να πάμε για φραπεδάρα, καφεδάρα και οτιδήποτε. Να βγούμε με τους φίλους το βράδυ και να κλαμπάρουμε. Εντάξει, εμείς οι νέοι θα κλαμπάρουμε, εσείς οι μεγαλύτεροι μπορείτε να κάνετε, να πάτε να φάτε, ξέρετε τέτοια πράγματα που κάνουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε Παρασκευή, να ετοιμαστούμε για το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να μείνουμε σπίτι. Να μην πω και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τα ζευγάρια, αν μείνουμε σπίτι επιτέλους χωρίς παιδιά για λίγο, η μαμά, ο μπαμπάς, ο παππούς, η γιαγιά να τα πάρουν για λίγο, για κανένα δύο ώρο, τρίωρο, ένα ρομαντικό δείπνο, να κοιμηθούμε, μου λένε πολύ σωστά για τον κόσμο που θέλει να κοιμηθεί. Η Βασιλική Πολίτου είναι δίπλα μου, χαμογελάει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Τσόρμπα. Νομίζω εμείς τώρα από όσα αναφέρατε στη λίστα, δίνουμε εσφαλμένο μήνυμα γιατί είμαστε και ιδίω στα πράσινα. Σχεδόν στις αποχρώσεις του. Τι εσφαλμένο πράσινου. Μήνυμα, εκλογές του Πασόκ έχουμε. Μήπως θα πάμε εκεί, εν τέλει. Όχι, θα πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα να δούμε τι γίνεται, αλλά όπως θα πηγαίναμε και σε όποιον διεκδικεί τις εκλογές σε ένα μεγάλο κόμμα. Τώρα, πριν φτάσουμε στα πολιτικά, να πούμε χρόνια πολλά στην Κοζάνη, 112 χρόνια από την απελευθέρωση της Κοζάνης, με πολλές εκδηλώσεις σήμερα στην πόλη, κυρίες και κύριοι. Όπως επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε όλοι σήμερα μια καλύτερη διάθεση, οι περισσότεροι τέλος πάντων, διότι ο θρίαμβος χθες της Εθνικής Ελλάδας στο Γουέμπλι αναπτέρωσε το ηθικό μας. Ότι και αυτά που θεωρούμε πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να γίνουν αληθινά. Και όλα αυτά βεβαίως στη σκιά του άδικου πραγματικά θανάτου του Μπάλντοκ. Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για μια ιστορική νίκη, η οποία αφιερώθηκε στον αδικοχαμένο διεθνή άσο. Στην πιο δύσκολη βραδιά, 24 ώρες μετά τον θάνατο αυτού του νέου ανθρώπου, η Ελλάδα κέρδισε για πρώτη φορά την Αγγλία. Ο Γιάννης Γετίμης μου είπε ότι το ρεπορτάζ που ετοίμασε του άρεσε τόσο πολύ που κόντεψε να δακρύσει. Εγώ κόντεψα να δακρύσω όταν παρακολουθούσα χθες το παιχνίδι, γιατί το είδα, θέλω να σας πω. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένας ξεχωριστός αγώνας, ένας μοναδικός θρίαμβος που ένωσε τα δάκρυα της θλίψης με αυτά της υπερηφάνειας. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Εθνικής Ποδοσφαίρου για την νίκη επί της πανίσχυρης Αγγλίας. Έδειξαν ότι είναι αθλητές και κυρίως άνθρωποι. Γι' αυτό και η προσπάθειά τους υπήρξε υπεράνθρωπη. Το είχαν υποσχεθεί στο φίλο τους, George Baldock, που χάθηκε τόσο άδικα. Και πράγματι, πέτυχαν να κάνουν τη μνήμη του Γιώργου γαλανόλευκο θρύλο που θα συγκινεί για πάντα, επισημαίνει. Πολύ κρίμα για τον άνθρωπο, πολύ μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, την οποία πανηγυρίσαμε και όπως είπα και νωρίτερα, νιώθουμε κάπως καλύτερα με την έννοια ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Τώρα πάμε στα δύσκολα και αναφέρομαι βεβαίως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ισοπαίδωσε συνοικία της Βηρητού, στοχεύοντας τον γαμπρό του Νασράλ, ενώ τουλάχιστον 22 νεκροί και 117 τραυματίες είχαμε από χθες. Ήταν η φωνικότερη επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Είπατε ότι ο τραγικός υπολογισμός είναι 22 νεκροί και οι τραυματίες φυσικά. Το Ισραήλ συνεχίζει να σπέρνει το φόβο στην καρδιά του Ιράν. Λένε ότι ο στόχος ήταν ο γαμπρός του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, του Νασράλα, που αποκαλείται και υπουργός άμυνας της οργάνωσης. Την ίδια ώρα έχουμε στο Λευκό Οίκο να αναφέρεται στο Ισραήλ και να λέει ότι είναι κρίσιμη σημασία να μην απειλείται η ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΙΕ. Μάλιστα, διότι έχουμε πληροφορίες για πλήγμα του Ισραήλ στις ειρηνευτικές δυνάμεις. Λογικά για παράπλευρες απώλειες μιλάμε, αλλά δύο ωκεανόκρανοι χτυπήθηκαν και είχαμε τις έντονες διαμαρτυρίες και από τις υπόλοιπες χώρες που ενισχύουν τις δυνάμεις εκεί, όπως και από την Ιταλία και από την Ισπανία και από την Ιρλανδία επίσης. Είχαμε και αντιδράσεις και από την Τουρκία στο χτύπημα αυτών των ειρηνευτικών δυνάμεων. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον καλεσμένο μας όλα αυτά,
βασιλική πόλη του. Να πούμε όμως ότι επιτάπητος είναι και η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επιστροφή των μεταναστών. Βλέπουμε αλλάζει όλο το κλίμα το ευρωπαϊκό και πώς αντιδρούν οι χώρες σε σχέση με το μεταναστευτικό, και για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Σύνοδο Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ. Και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει. Πάντως, μετά τη συνεδρίαση του Αρμόδιου Συμβουλίου του Λουξεμβούργου, είχαμε τη σύγκληση των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τώρα η Κομισιόν καλείται να παρουσιάσει μία νέα νομοθετική πρόταση για το ζήτημα, βέβαια με τις διεργασίες όλες αυτές να είναι σε εξέλιξη, και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κάτι σαφές πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου σώματος των εκλεκτόρων. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και η διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς έχουμε όλες τις πληροφορίες ότι αρχίζουν να αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο, Μέση Ανατολή και Μεταναστευτικό είναι φυσικά στην ατζέντα. Παρόντες στη Σύνοδο με οικοδεσπότη τον Νίκο Χριστοδουλίδη, Τίνα Πρωτοπούμε, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, Εμμανουέλ Μακρόν, Πέδρο Σάντζεθ, Λουίς Μοντενέγκρο. Έχουμε όμως, έχεις βασιλική πολύ το ετοιμάσει ένα θέμα γι' αυτό, να το παρακολουθήσουμε. Θέμα με ζωντανά πλάνα από την υποδοχή που επεφύλαξε ο Κύπριος Πρόεδρος στον βασιλιά της Ιορδανίας, τον κύριο Αμπντάλα. Κάτω από το βάρος και τη σκιά των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της διάχυτης ανησυχίας για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή στην Κύπρο η Σύνοδος Κορυφής Μεσογειακών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΜΕΝΤΕΝΕΑ, όπου θα λάβει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, που πραγματοποιείται στην Πάφο εφέτος, θα συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία στη Σύνοδο του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, ο οποίος θα συζητήσει με τους ηγέτες της ΜΕΝΤΕΝΕΑ τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας. Να σημειωθεί πως η Σύνοδος της ΜΕΝΤΕΝΕΑ είναι η πρώτη συνάντηση κορυφής ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Υπό αυτά τα δεδομένα, η Σύνοδος αναμένεται να αποτελέσει την πλατφόρμα πρώτης συζήτησης στο ανώτατο επίπεδο της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ερχόμενης εβδομάδας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει συντονισμός του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο μεταναστευτικό θα επαναλάβει τη σημασία φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενίσχυσης των χωρών πρώτης γραμμής, τη σημασία των επιστροφών και της συνεργασίας με χώρες, ενώ θα υπογραμμίσει τη σημασία εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εκεί είχαμε την πρώτη συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου χθες το βράδυ. Παραμένω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, de facto και de jure, επιμένει στο εξώδικο, παραπέμπει στο συνέδριο και προκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα, μητέρα των μαχών, η απαρτία στη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Θα είμαι υποψήφιος, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Θα πάμε σε εκλογές, ό,τι και να γίνει, είπε ο ίδιος στην πρώτη αυτή συνέντευξη μετά την έκπτωσή του από το αξίωμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, αναφέρθηκε στο ότι ακόμη και αν ακυρωθεί η πρόταση Μομφής από το συνέδριο, θα συνεχίσουμε κανονικά για εκλογή Προέδρου και με δική μου πρωτοβουλία, όπως σημείωσε. Ενώ στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος, απάντησε: βεβαίως θα πάμε σε εκλογές, ό,τι και να γίνει, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Στο μέτωπο του Πατσόσοκ, τώρα, κυρίες και κύριοι, κάλεσμα στις κάλπες από Ανδρουλάκη και Δούκα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Η κάλπη είναι άδεια και θα ξαναγεμίσει, λένε στελέχη των επιτελείων τους, καλώντας ουσιαστικά ακόμη και εκείνους που απέχουν ή που θα θελήσουν να απέχουν, καθώς υποστήριζαν κάποιον άλλο υποψήφιο, να μην το κάνουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέρχεται στη μάχη με τον αέρα της καθαρής πρωτιάς στον πρώτο γύρο και με τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη να λέει ότι πιστεύω ότι οφείλουμε να δώσουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Ο Χάρης Δούκας τώρα απαντά: Νίκο, πάμε για αλλαγή, και απευθύνεται στον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος ουσιαστικά ξεκαθάρισε και πήρε το μέρος του στηρίζοντας τον κύριο Δούκα. Τα νεότερα βεβαίως στην κάλπη της Κυριακής. Και να δούμε λίγο τι γίνεται και στην Θεσσαλονίκη. Βεβαίως αυτό το διάστημα το Υπουργείο Υγείας έχει πάρα πολλές καινούργιες ιδέες και σκέψεις και πραγματοποιεί πολλές πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνουν. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει προβλήματα
προβλήματα. Παρουσία του Υπουργού Υγείας υπεγράφει η σύμβαση για το έργο των ΤΕΠ στο Γιώργος Γεννηματάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το ΕΣΥ αλλάζει παρά τις συνεχείς μεμψημυρίες, είπε χθες ο Υπουργός. Την εκτίμηση ότι στα τέλη του 25 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ανακαίνησης και αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γεννηματάς και του Άγιος Δημήτριος, εξέφρασε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε επίσης το Θεαγένειο. Είδαμε, είπε, ένα νοσοκομείο που, αν και το κτίριο είναι παλιό, δουλεύει στην εντέλεια. Να επανέλθουμε σε αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα, στο γεγονός ότι αυξάνεται το μισθό σε 609 ευρώ των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, ένα μέσο προσέλκυσης, όπως είπε ο κύριος Τζούμης, των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές. Προγραμματίζεται παρέμβαση για τη στέγαση και ανέγερση, επίσης, όπως μαθαίνουμε, 1000 κατοικιών. Κυρία Τσόρπα, πάντως, σημειώνουμε και το άλλο που είπε σε εμάς πριν από λίγο ο κύριος Τζούμης. Δηλαδή, καλό είναι για να προσελκύσουν τους υποψηφίους για τις στρατιωτικές σχολές να ανεβάσουν το μισθό. Αλλά είναι δυνατόν, όταν είναι τόσο απαιτητική η σχολή, οι αξιωματικές σχολές είναι πάρα πολύ δύσκολες και είναι απαιτητικές, να είναι τόσο χαμηλά η βάση? Θα έπρεπε λίγο να το σκεφτούν. Ναι, κάπως... αλλά πρέπει να προσελκύσουν νέο κόσμο. Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τζούμης. Ναι, όταν είναι όμως, ας πούμε, στα 12.000 μόρια. Και μάλιστα θα είναι τώρα και από τρία παιδεία, όπως αποσαφηνίστηκε. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολο θα μπορεί, αν θέλει κάποιος να περάσει. Θα μπορεί να βγάλει τη σχολή. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εντάξει, μπορεί, θα το κρατήσω αυτό, να το διερευνήσουμε, ναι, κυρία Πολίτου. Ναι. Τώρα να πάμε στον Δήμο Καλαμαριάς, κυρίες και κύριοι, που θα μεταδώσει ζωντανά, όπως μαθαίνουμε, τη συναυλία για τα Τέμπη στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία για τα Τέμπη. Υπήρξαν προβλήματα μεταξύ, διαφωνούσαν το εισιτήριο μεταξύ τους. Τα βρήκαν όμως και τελικά θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεγάλη συναυλία. Και θα έχουμε το Δήμο Καλαμαριάς να τη μεταδίδει ζωντανά στις 7 το απόγευμα στην Πλάζ Αρετσούς. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, την οποία την επιδοκιμάζουμε εδώ από την εκπομπή. Ταυτόχρονα να πούμε ότι θα έχουμε και μια 24-ωρη πανελλαδική απεργία των εκπαιδευτικών στις 23 Οκτωβρίου, με συγκέντρωση και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι εκπαιδευτικοί είναι σε πολύ μεγάλη, έτσι, αναμπουμπούλα. Αναφέρουν ότι απεργούν για αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Να, για άλλη μια φορά που η ακρίβεια πραγματικά μας τσακίζει, κυρίες και κύριοι, και βγάζει στους δρόμους. Θα έχει και η ΑΓΕΣΕ, νομίζω, μέσα στο Νοέμβριο μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τώρα πάμε στον συνάδελφο, τον Βασίλη Παναγιωτίδη, γιατί έχουμε την εξέλιξη του θέματος των τριών συλληφθέντων για το ασανσέρ, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν με τον Πρίτανη, λόγω της πτώσης του ασανσέρ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε ότι στον εισαγγελέα ποινικής 2 εξοδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι τρεις από τους 5 συλληφθέντες για το επεισόδιο που έγινε το απόγευμα, όπως ανέφερε και η Χριστίνα, της Πέμπτης στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ουσιαστικά οι φοιτητές εμπόδισαν τον Πρίτανη, που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή για μία εκδήλωση, να φύγει από το κτίριο. Μάλιστα, χρειάστηκε να υπάρξει και παρέμβαση της αστυνομίας για να μπορέσει να απομακρυνθεί ο Πρίτανης από το συγκεκριμένο σημείο. Δύο εξ αυτών, να πούμε σε αυτό το σημείο, μία 26χρονη κοπέλα και ένας 20χρονος αφέθηκαν ελεύθεροι από χθες κιόλας με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ για τους υπόλοιπους αποφασίστηκε να παραμείνουν όλη τη νύχτα υποκράτηση. Ήταν τρεις άνδρες 21 και 23 ετών και σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε να δικαστούν στις 18 Νοεμβρίου στο Αυτόφορο. Αυτή είναι η απόφαση. Να πούμε ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της παράνομης κατακράτησης, της παράνομης βίας, της διατάραξης κοινής ειρήνης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απόπειρας σωματικής βλάβης και της απήθειας. Και να πούμε κιόλας σε αυτό το σημείο ότι οι τρεις τελευταίες πράξεις συνδέονται με τις ρήψεις αντικειμένου κατά αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο για το περιστατικό αυτό με τον Πρίτανη και την άρνηση φυσικά των συλληφθέντων να υποβληθούν σε δακτυλοσκοπική εξέταση κατά την κράτησή τους. Και κάποιοι διαμαρτύρονται τώρα, νομίζω, φοιτητές, έτσι. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια, θα το έλεγα τελευταία αυτό, κατά τη διάρκεια της παρουσίας των τριών αυτών ανθρώπων
συνάδελφων των κατηγορουμένων στον εισαγγελέα πριν τους παραπέμψει για να δικαστούν στις 18 Νοεμβρίου, συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης περίπου 200 άτομα από συλλογικότητες για συμπαράσταση στους συλληφθέντες. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Παναγιωτίδη και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο τον Χρήστο Σαββόπουλο, τον διευθυντή της πρώτης προπαιδευτικής παθολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ, καθηγητή παθολογίας τμήματος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διότι έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα την Κυριακή και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι τότε πάμε στην αίθουσα σύνταξης, εκεί είναι η Κλαούδια Σκύρα, διότι λύθηκε επιτέλους αυτό το μυστήριο που δεν μας άφηνε να ησυχάσουμε τόσα χρόνια. 5 αιώνων μυστήριο είναι αυτό για την καταγωγή του Χριστόφορου Κολόμβου, Κλαούδια Σκύρα. Καλησπέρα, κυρία Τσόρμπα. Καλησπέρα, κυρία Πολίτου. Όντως, το Σάββατο θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την καταγωγή του Χριστόφορου Κολόμβου και θα χρησιμοποιήσουν μια τεχνική ανάλυσης DNA, που όπως είπατε και εσείς, είναι ένα μυστήριο 5. Δεν ξεφεύγει τίποτα τώρα που έχουμε την ανάλυση DNA. Μάλιστα. Ακριβώς. Άρα, περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να είναι και Έλληνας. Μπορεί. Έλληνας, Ιταλός, Πορτογάλος, πολλά παίζουν. Για να δούμε. Τώρα, δημοφιλές παιχνίδι από τη δεκαετία του 90. Εγώ να σας πω ότι το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Αποκαλύπτουμε έτσι και τις ηλικίες μας. Επιστρέφει δυναμικά, έγινε viral στο TikTok. Ακριβώς, το παιχνίδι Ταμαγκότσι, όπως αλλιώς λέγεται, επιστρέφει. Βασιλική, το θυμάσαι? Ούτε κατά. Είμαι πάρα πολύ μικρή πρόπουλα. Καλά, αυτό που να θυμάσαι. Μήπως η μαμά σου το έπαιζε? Ούτε η μαμά το έπαιζε. Ούτε εγώ το πρόλαβα. Αν και γενιά Gen Z, ναι, δυστυχώς δεν τον πρόλαβα. Και όσοι έπαιζαν το συγκεκριμένο παιχνίδι θυμούνται την παιδική τους ηλικία και γίνονται ξανά παιδιά. Μάλιστα. Άνοιξε ένα μαγαζί με το συγκεκριμένο παιχνίδι στο κατάστημα στην Λονδίνο, νομίζω. Βασιλείο. Τώρα, το Σέλας από την ηλιακή καταιγίδα έφτασε μέχρι την Ελλάδα και ο ουρανός βάφτηκε κόκκινος. Νομίζω μαγευτικές εικόνες. Γιατί δεν το είδα? Πού ήμουνα? Έβλεπα το ματς. Τι ώρα ήταν αυτό? Το βράδυ. Και εκνευρίστηκα. Άμα το ήξερα, θα έμενα. Μένω που μένω ξύπνια, έβγαινε και στον μπαλκόνι τουλάχιστον. Ακριβώς. Οι συγκεκριμένες εικόνες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, και έφτασαν και μέχρι την Κρήτη. Και πρόκειται για μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, σύμφωνα με αμερικάνικες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την Κλαούδια Σκύρα. Βασιλική Πολίτου, Βεργίνα News. Ενημέρωση από τις δικές μας σελίδες, έτσι. Πάντα, κυρίες και κύριοι, για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Βεργίνα News, βλέπετε εδώ. Απορρίπτεται το αίτημα της Τουρκίας για ένταξη στους BRICS, η θέση του Λαυρόφ. Αυτό είναι η είδηση. Η θέση του Λαυρόφ και οι συνέπειες για την Άγκυρα. Σωστά. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 69χρονος που οδηγούσε σχολικό λεωφορείο χωρίς δίπλωμα. Και στην Πάφο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να δούμε και το TheLeader.gr, η άλλη ιστοσελίδα την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Διπλωματικές λύσεις αναζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύγκρουση στον Λίβανο. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη εδώ με τελευταίες δηλώσεις. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κύπρο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και την Βασιλική Πολίτου. Εμείς πάμε διάλειμμα. Καλό Σαββατοκύριακο, σωστά. Πάμε και όταν επιστρέψουμε, η υδρολόγος διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Ελισάβετ Φελώνη, θα είναι μαζί μας. Επιδεινώνεται συνεχώς το πρόβλημα με το νερό. Πρέπει να προλάβουμε, θα πω εγώ. Διάλειμμα.